Είμαι πολύ ευτυχής που είστε πάλι σήμερα εδώ. Ναι, πραγματικά ήταν 12 Φεβρουαρίου που είχα ξανάρθει. Ακριβώς την ημέρα μετά που ανακηρυχθήκατε επιστήμως πρωθυπουργός. Τότε ήρθα. Την παραμονή είχατε κηρυχθεί πρωθυπουργός, την επομένη ήρθα εδώ και μετά πήγατε στο Παρίσι. Είχατε μεγάλο πρόγραμμα. Και πήγατε και στον ΟΑΣΑ. Ναι, μου φαίνεται ότι έχουν περάσει χρόνια από τότε. Μόνο ένας μήνας ήταν τελικά. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλο αυτό το χρόνο είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Γιατί θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια της ύφεσης, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και να ανακάμψουμε όλοι. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία ανάκαμψης, πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να αναρθωθούν όλα. Θέλουμε μια ανάκαμψη η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις πτυχές, όλες τις διαστάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε τελικώς πρώτα απ' όλα να αφήσουμε πίσω μας την κρίση. Και δεύτερον, να επιχειρήσουμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της νέας κατάστασης, της ανόδου της οικονομίας, της ανάκαμψης, της ανάπτυξης αυτής και θεωρώ γι' αυτό τον λόγο ότι είστε εδώ σε πολύ κρίσιμη στιγμή. Φαίνεται, λέει ο κ. Γκουρία, ότι είμαστε εδώ πάντα τις κρίσιμες στιγμές. Βεβαίως έχουμε την οικονομική κρίση, η οποία βέβαια παραμένει, αλλά τίνει να ολοκληρώσει, να τελειώσει. Έχουμε το προσφυγικό, την προσφυγική κρίση. Ελπίζω βέβαια ότι οι προκλήσεις αυτές τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα θα λυθούν με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς θεωρώ ότι η σημερινή σας παρουσία εδώ είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ. Φαίνεται πάντα επιλέγω πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές να βρίσκομαι εδώ. Και εσείς έχετε επισκεφτεί εμάς όταν περιοδεύσατε στις χώρες της Ευρώπης για να ανακοινώσετε το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεών σας. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι έχετε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη προς αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες τις οποίες όμως χειρίζεστε αποτελεσματικά και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαστε σε μια οδό σύγκλησης. Από τη μία πλευρά έχουμε να δούμε τα οικονομικά ζητήματα, όμως στο κέντρο πρέπει να βάλουμε και τις κοινωνικές διαστάσεις και πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν στην ανάπτυξη στην οποία προσβλέπουμε. Το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την συμμετοχική κοινωνική ανάπτυξη μαζί με την οικονομική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι πρέπει στο κέντρο της σχεδίασης αυτής της πολιτικής ανάπτυξης θα πρέπει να μπει και η κοινωνική διάσταση. Όσον αφορά το ερώτημα της μετανάστευσης, το οποίο έχει ανακύψει τόσο έντονα, και αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο ελληνικό και το οποίο έχει και οικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες αλλά και κοινωνικές. Βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ, ως ΟΣΑ είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε και να δουλέψουμε και για εσάς για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με